13 Δεκέμβρη 1943. Η μαύρη μέρα των Καλαβρίτων. Φωτιά, πόνος, εκτέλεση. Χίλιοι και πλέον άνδρες των μαρτυρικών Καλαβρίτων εκτελούνται από τους Ναζί. 69 χρόνια από τότε η περιοχή ντύθηκε και πάλι στα μαύρα. Παρουσία αρχών και φορέων της περιοχής ανέβηκαν στο λόφο του Καπί. Νωρίτερα είχε τελεστεί λειτουργία για τις ψυχές όλων αυτών που έδωσαν τη ζωή του για την πατρίδα. Και στη συνέχεια, ετελέστη επιμνημόσυνη δέση στον τόπο τη θυσία. Παρόν στι εκδηλώσει και ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, ο οποίο, αφού εξήρε τον ηρωισμό των Καλαβριτινών, αναφέρθηκε και στι γερμανικέ αποζημιώσει. Όπω είπε, είναι ένα θέμα το οποίο για ηθικούς κυρίω λόγου θα θέλαμε να μην το ξεχνάμε. Και ένα μάρκο να ήταν, όπω είναι και ο τίτλο του βιβλίου του πατριώτη και αγωνιστή Μανώλη Γλέζου όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, οφείλουν και, άλλοι, και άλλες κυβερνήσεις, οι σημερινές αλλά και οι άλλοι λαοί, να εκπληρώσουν το χρέος που άφησαν παλιότερες κυβερνήσεις δίχως δική τους υπετιότητα. Είναι κυρίως θέμα ηθικής τάξης και βεβαίως οφείλουμε όλοι να δουλέψουμε σκληρά για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη ανάμεσα στους λαούς.